Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Εδώ με το Ρίβα, με το Ζανιέλ και τελευταίος ο Αντώνιο Μαρτίν. Μια μεγάλη λοιπόν γιορτή του μπάσκετ. Ένα παιχνίδι που αποτελεί φιέστα από την αφρόκρεμα των Ευρωπαίων παικτών και παιχνίδια βέβαια σαν αυτά, σε παιχνίδια σαν αυτά δεν έχουν θέση τα σχέδια ή τα κόλπα τα οποία ενδεχομένως ήθελαν να κάνουν οι προπονητές στους προηγούμενους αγώνες για λόγους τακτικής, οι οποίοι παρισφρύνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να κράτησαν κάποια κρυφά χαρτιά εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ρώμης. Θα γίνει απονομή και στους δύο διαιτητές για τη συμμετοχή τους στον αγώνα αυτών. Είναι ο Σουηδός Ουλφ Έρμαν και ο Πολωνός Κοραλεύσκι. Ο Κώστας Πολίτης επιστρέφει ύστερα από έναν χρόνο στο γήπεδο αυτό. Πέρυσι τον Μάιο είχε κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ, την ομάδα στην οποία εργαζόταν στο τελικό του κυπέλλου με τον Άρη. Και σήμερα ο Κώστας Πολίτης, με τον οποίο έχει συνδεθεί βέβαια το στάδιο αυτό από τη μεγάλη νύχτα της 14ης Ιουνίου του 1987, είναι ο coach της μεικτής ομάδας των Βαλκανίων και θα έχει στη διάθεσή του και τέσσερα από τα δικά του αγαπημένα παιδιά, μαζί με τα οποία κέρδισε τον ευρωπαϊκό τίτλο του 1987 στο αξέχαστο εκείνο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Πολλοί φίλοι του αθλήματος βρίσκονται και σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρουσιάζει μια γιορτινή εικόνα. Είδατε πριν από λίγο και μια μικρή κοπέλα που έχει έρθει να παρακολουθήσει αυτή τη φιέστα του μπάσκετ. Η μεικτή Ευρώπης λοιπόν απέναντι στη μεικτή Βαλκανίων. Τη μεικτή Βαλκανίων που θα συγκροτηθεί για πρώτη φορά. Δεν έχει ξανά προηγούμενο αυτή η συγκρότηση μάλλον αυτής της ομάδας. Οι παίκτες που θα λάβουν μέρος, πρέπει να πούμε ότι για τη μεικτή Ευρώπης είναι παίκτες από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση. Είναι λοιπόν ο Αντώνιο Μαρτίνο Ισπανός, ο Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο συμπατριώτης, όπως και ο Τζόρντι Βιγιακάμπα. Οι Γάλλοι Ρισάρτα Κουρί, Στεφάνο Στρόφσκι, Φίλιπ Ζανιέλ, οι Ιταλοί Ρομπέρτο Μπρουναμόντι, Βάλτερ Μανίφικο, Αντωνέλο Ρίβα και οι Σοβιετικοί Σεργέι Μπαζάρεβιτς, Ιγκόρ Μίγκλινεκς και Αντρέι Μπονταρέγκο. Από την άλλη πλευρά, η μεικτή Βαλκανίων, ενώ πρέπει να πούμε βέβαια πως ο coach της μεικτής Ευρώπης είναι ο Ιταλός ο Σάντρο Γκάμπα. Η μεικτή Βαλκανίων λοιπόν θα συγκροτηθεί από τους Ιουγκοσλάβους τον Νικούκο Τζάρκο Πας Παλιετίνο Ράτζα, Ζόραν Σάβιτς, Γιούρις Ντόβτς, πρωταθλητές Ευρώπης τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε ομαδικό επίπεδο οι Ιουγκοσλάβοι, που πάνε βέβαια σαν πρώτο φαβορί και στο Ευρωμπάσκετ το φετινό που γίνεται στη Ρώμη. Μαζί τους είναι οι συμπατριώτες μας ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Φάνης Χριστοδούλου και ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Γιώργη Κλούτσκοφ ο Βούλγαρος, ο Σόριν Αρτελεάν ο Ρουμάνος και ο Ουσνού Κακυργίλ ο Τούρκος είναι οι παίκτες που συμπληρώνουν τη μεικτή Βαλκανίων με προπονητή τον Κώστα.